House. 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 Αυτά τα ιδιαίτερα Σάββατα εδώ στην Οδύσσια και σήμερα που κάνουμε το γύρισμα. Γιατί εσείς μας βλέπετε μέσα στη βδομάδα, δεν μπορούμε να πούμε ακόμα ποια μέρα είναι, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα. Σήμερα μαζί μας είναι ο κύριος Κώστας Πρατσινάκης. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε ενικό, φαντάζομαι. Επιβάλλεται. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτό που αισθανόμαστε. Εγώ αισθάνομαι για Κώστας. Τελείως. Κι εγώ. Λοιπόν, ο Κώστας Πρατσινάκης ήταν δύο ιδιαίτερα βράδια, χθες Παρασκευή και σήμερα Σάββατο, εδώ στην Οδύσσια, για τέταρτη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Πέμπτη. Αυτή ήταν η πέμπτη, σωστά. Δεν υπάρχει. Αυτό που ενδιαφέρει και που πάντα ενδιαφέρει από τις ζωγραφικές δουλειές, είναι να κάνεις κάτι, να γίνεις γνωστός, και να μπορείς να παίρνεις, σήμερα ειδικά, να παίρνεις από τις ζωντανές εμφανίσεις αυτό που μπορείς να πάρεις. Ουσιαστικά αυτό είναι η μόνη οικονομική διέξοδος. Τώρα ναι. Αυτή την περίοδο ναι. Αυτός είναι ο στόχος, δηλαδή. Ναι, μάλιστα. Να μπορέσουμε μέσα με κάποιο τρόπο να κάνουμε κάποια τραγούδια που να ακουστούν περισσότερο, γιατί όταν κάνεις ένα τραγούδι που ακούγεται, έρχεται για κάποιους άνθρωπους, είναι το τυρί στη φάκα, δηλαδή σε μαθαίνει ο κόσμος από ένα τραγούδι, δύο, και έρχεται να ακούσει αυτό το ένα-δύο τραγούδια και ακούει και όλα τα άλλα μετά. Άρα και φαντάζομαι ότι και η τηλεόραση ή αντίστοιχες εκπομπές, περισσότερο τηλεόραση παρά ραδιόφωνο, παίζουν καταλυτικό ρόλο σε αυτό. Ναι, παίζουν, ναι, αν και τα ραδιόφωνα, το βλέπετε και ίσως και εδώ στοιχείο, έχουν χάσει πια την έννοια που είχαν. Παλιά υπήρχε ο μουσικός παραγωγός. Ναι. Αυτό το είδος έχει εκλείψει. Ναι, για οικονομικούς λόγους, φαντάζομαι. Και υπάρχει ο άνθρωπος που έχει συνήθως ο μουσικός παραγωγός, είχε και μια σχετική ελευθερία να επιλέξει, να ακούσει, να αποφασίσει ότι κάτι του αρέσει και να το προβάλλει. Σήμερα αυτό δεν ισχύει. Έρχεται ο ιδιοκτήτης του σταθμού, που κάνει συγκεκριμένα playlist στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του και τους λέει, θα παίζετε τις τάδε ώρες αυτά τα playlist, τις τάδε ώρες εκείνα τα playlist, και απλά υπάρχει ένας χειριστής. Έτσι τουλάχιστον βλέπω να γίνεται στα περισσότερα ραδιόφωνα. Εδώ δεν γίνεται. Και εύχομαι να μην γίνεται. Εδώ είναι στην καλή πίστη και στη διάθεση του ανθρώπου που είναι εκείνη την ώρα στο... Αυτό είναι το μεγάλο συν που έχουν τα μικρά μέρη, τα οποία μπορεί να έχουν κάποια μειονεκτήματα, αλλά έχουν και πολλά πλεονεκτήματα. Ωραία. Σε ένα μικρό μέρος αυτό που βρισκόμαστε τώρα, έχουμε και ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς με άλλα 2-3 νησιά στο Αιγαίο, το θέμα το προσφυγικό.
Ποια είναι η δική σας έτσι, αίσθηση? Δεν ξέρω, στη Θεσσαλονίκη δεν θα έχετε κάποιο, δεν υπάρχει. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει, γιατί έχουν γίνει πολλά κέντρα φιλοξενίας. Α, ναι. Πάρα πολλά. Εξάλλου θα έχετε ακούσει και για το Ρεόκαστρο. Α, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Χθες άκουγα τον φίλο μου, γιατί είναι φίλος ο γυναικολόγος, ο γιατρός, ο δήμαρχος, που ξαφνιάστηκα όταν τον παρουσιάσανε έτσι. Τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν είναι έτσι όπως παρουσιάστηκε. Αλλά όπως ξέρετε, οι ειδήσεις κατασκευάζονται. Βέβαια, βέβαια. Και μάλιστα τον άκουσα σε ένα ραδιόφωνο, δεν θυμάμαι σε ποιο, όπου ανέλυε ότι δεν είναι καθόλου έτσι ο Δήμος, επειδή υπάρχουν μια ομάδα 5 ανθρώπων. Ναι. Τώρα το προσφυγικό είναι μια πονεμένη ιστορία. Για μένα αυτό που κυρίως με τρελαίνει είναι το εξής. Ότι όλοι αυτοί που δημιουργούν το ουσιαστικό πρόβλημα έχουν το θράσος να λένε ότι βοηθάμε τους πρόσφυγες. Ναι. Δηλαδή, δημιουργήσανε όλο τον πόλεμο εκεί. Τον παίζουν τον πόλεμο όπως θέλουν μεταξύ τους, πουλάνε τα όπλα τους, κάνουν ό,τι κάνουν και από την άλλη λένε θα πάρουμε τόσους πρόσφυγες εκεί, τόσους πρόσφυγες εδώ και εμείς απλώς είμαστε μια μικρή χώρα που παίζει το ρόλο του διαμεσολαβητή υποχρεωτικά. Σαν χώρα, δεν λέμε σαν νησί. Εγώ σαν νησί είμαι πεπισμένος ότι δεν έχουμε δυνατότητα να διαχειριστούμε όλο αυτό. Έτσι. Τίποτα, ούτε σαν χώρα. Ούτε σαν χώρα. Πώς θα το γίνει, αφού έχουμε σοβαρό πρόβλημα πια εδώ τα τελευταία 6 χρόνια. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Δηλαδή, πάει από το κακό στο χειρότερο. Υπάρχουν κοινωνικές δομές στη Θεσσαλονίκη που ξέρω γιατί τις ζω από κοντά, οι οποίες πολύ σωστά λένε: «Οκ, παιδιά, δεν είναι πια μόνο οι πρόσφυγες». Δηλαδή, έχουμε χάσει έναν άλλον σημαντικό στόχο, που είναι γενικά ο άνθρωπος και ειδικά και οι άλλοι συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν σοβαρότατα προβλήματα. Σωστό. Και επειδή για κάποιο λόγο έχουν μία άλλου είδους αξιοπρέπεια και δεν το δείχνουν ακριβώς όπως το πραγμάτων το δείχνει ο πρόσφυγας, δεν φτάνει κάποια βοήθεια που πρέπει να φτάσει και σε αυτούς, γιατί υπάρχει ανάγκη. Και πολύ σημαντική. Και πολύ σημαντική, αλλά σαφώς δεν μπορεί να το διαχειριστεί η Ελλάδα. Το τραγούδι σε κάποιες τέτοιες καταστάσεις, όπως έπαιξε ρόλο παλιότερα, ας πούμε, τραγούδια μεγάλες συνθέτες, μεγάλη στιχουργή έδωσαν από τον αγώνα τους, το τραγούδι τώρα έχει κάποιο ρόλο στην κατάσταση της χώρας, ας πούμε, ή γενικά στην κατάσταση των ανθρώπων? Νομίζω ότι, ενώ περίμενα ότι θα έχει βρει αυτό το κουμπί, δεν το βρήκε. Δεν το βρήκε. Και δεν ακολουθεί αντίστοιχα τα κοινωνικά γεγονότα, έτσι όπως και τα ανθρωπιστικά γεγονότα, όπως πάντα λειτουργούσε το τραγούδι. Γιατί το λέει κάποτε, ορισμένα τραγούδια τα λέγαμε πολιτικά. Εντάξει, ναι. Δεν πάβει να είναι κοινωνικό το τραγούδι, να πιάνει τα πάντα από μια κοινωνία, οπότε έχει και την πολιτική μέσα, ναι, πολλές φορές. Δεν υπάρχει εδώ αυτό. Τώρα δεν υπάρχει στο βαθμό που θα έπρεπε. Γιατί αυτό θα έπρεπε να δημιουργήσει και για μένα ένα καινούριο ρεύμα, μια καινούργια τάση. Βέβαια, αυτό θα έπρεπε να έρθει συνήθως, θα έπρεπε να έρθει από νέους ανθρώπους. Διότι εμείς οι παλιοί έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάποια πράγματα με άνεση, αλλά έχουμε και κάποιους εγκλωβισμούς εκ των πραγμάτων. Έχουμε κλειστεί σε κάποια στερεότυπα. Σωστά, στα οποία, θέλοντας και εμείς, και να θέλεις να ξεφύγεις και να μπορείς να ξεφύγεις, είναι δύσκολο, γιατί μπορεί να μην το αποδεχθεί το κοινό. Δηλαδή, σου λέω, εγώ σε έχω τοποθετήσει εκεί. Ναι, δεν ναι. Πας να μου κάνεις τώρα αυτό. Δεν μ' αρέσει. Ναι. Θα πρέπει να προκύψει από ένα ρεύμα νεότερο. Ακούω, στο μόνο κομμάτι που ακούω πράγματα, είναι κυρίως από κάποιους νεαρούς ράπερ, που έχουν, θίγουν κάποια σημαντικά κοινωνικά θέματα. Οι οποίοι είναι και κοντά στους νεότερους. Ναι, είναι και πιο κοντά στους νεότερους, το οποίο όμως δεν είναι τραγούδι, με την έννοια του τραγουδίου που έχουμε συνηθίσει, είναι στην ουσία λόγος. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό το κενό, φαντάζομαι, το ότι δεν υπάρχει αυτό το κοινωνικό τραγούδι που λέγαμε, το καλύπτει απίστευτα ακόμα και τα τότε τραγούδια. Όλα αυτά τα τότε τραγούδια, τα κοινωνικά τραγούδια, από μεγάλους συνθέτες, μεγάλους τραγουδιστές, τα οποία ακόμα και τώρα είναι τραγικά επίκαιρα για την πολιτική, για τους βουλευτές. Σε αυτές τις εμφανίσεις που γίνονται, όπως αυτή που έχεις εδώ πέρα στην Οδύσσια,
Την Παρασκευή, ας πούμε, ήταν τραγουδάμε μαζί. Πώς ήταν ο τίτλος. Φτιάχνουν παρέες τα τραγούδια. Φτιάχνουν παρέες τραγούδια. Τι τραγούδια είναι αυτά που ζητάει ο κόσμος. Ήταν. Εδώ εμείς παίζουμε από όλο το φάσμα. Δεν έχει. Ένα χαρακτηριστικό που μάλιστα το είπε χθες ο Σιδερής, ναι, που πήρε το λόγο, είπε το εξής, ότι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει τον Κώστα τον Μπρατσινάκη είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις και δεν μπορείς να φανταστείς πού μπορεί να πάει. Το καραβάνι τρέχει μες στη σκόνη και την τρελή σου κυνηγάει σκιά. Ελάτε το Σάββατο 12 Νοεμβρίου στο Χάραμα. Μια μοναδική κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη και την ορχήστρα του. Σάββατο 12 Νοεμβρίου στο Χάραμα. Ο Νίκος Ζωηδάκης θα είναι μαζί σας για ένα ανεπανάληπτο βράδυ. Τιμή εισόδου με φαγητό 20 ευρώ. Κάντε τις κρατήσεις σας τώρα στο 6932-109-775 και 2271-041-057. Ο Νίκος Ζωηδάκης το Σάββατο 12 Νοεμβρίου στο Χάραμα. Box Strom. Ποιότητα και εκπληκτικές τιμές. Παπλώματα Box Strom. Μονό 25 ευρώ, υπέρδιπλο 35 ευρώ. Μαξιλάρι ύπνου ανατομικό Box Strom 5 ευρώ. Στρώματα College, μονό 90, ημίδιπλο 120, διπλό 150 ευρώ. Έκπτωση σε όλα τα στρώματα έως 25%. Ηλεκτρικές κουβέρτες, η διπλή από 35 ευρώ. Μοναδική ποικιλία σε κρεβάτια, κρεβάτι διπλό ελληνικό 58 ευρώ. Καλόγυρι από 25 έως 35 ευρώ. Τραπέζι κουζίνας με 4 καθίσματα μόνο 105 ευρώ. Στον πάνω όροφο στο κατάστημά μας έπιπλα στοκ σε τιμές δώρου. Εδώ είναι απευθείας η παραγωγή. Αγοράζετε την ποιότητα που πληρώνετε και η τιμή εργοστασίου με την εγγύηση της Box Strom. Παράδοση των εμπορευμάτων χωρίς καμία επιβάρυνση σε ολόκληρη τυχείου. Η Γιάννα Φαφαλιού για μια μοναδική βραδιά στην Οδύσσια. Σάββατο 12 Νοεμβρίου. Θα μας τραγουδήσει τραγούδια που αγαπά και αγαπάμε και θα μας κάνει να τραγουδήσουμε μαζί της. Στα Πλήκτρα, ο μόνιμος συνεργάτης της, Λευτέρης Τομάζος. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 2271-02585 και 6942-222250. Welcome to the La La Land. It's not all about the money, not all about the fame, not all about the money, money, money. La, 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 it's la, not la, all la, about la, the money, not yeah, all about the fame, not all about the money, money. Timothy. Baby girl, let me holla at you. I know you see these scars come fast on, too. But take a minute, let me explain. Need somebody who'll ride when times change. Could you be the one to ride a shotgun and hold my heart? You're the right one. See when everything fade, you'll be right there. No blinded by the stars and bright glare. You will get a girl, but you ain't like that. See you different, I like that. See the money in the cars don't mean a thing. Eat anybody famous, all a game. You didn't hold my pain, be true to your man. Just stick to the plan, wanna give you my last name. Gonna show you I ain't playing. Yeah. Ένα, δύο, τρία. Χάος! Πώς να ημερέψει ο νους με ένα σεντόνι.
Μεσόγειος με σκηνιά αγάπη. Και μάλιστα ρώτησε και τον Γιώργο τον Κοκκινάκη, που είναι και χρόνια συνεργάτης και πιανίστας δίπλα μου πάρα πολλά χρόνια. Λέει, Γιώργο, εσύ τον καταλαβαίνεις? Λέει ο Γιώργος, προσπαθώ. Δηλαδή, σίγουρα δεν μπορώ να πω ότι κάναμε αυτό ή κάναμε εκείνο. Τώρα, του Σαββάτου ήταν πιο σαφώς προσδιορισμένοι, γιατί το είχαμε συζητήσει εδώ με τον συντερή που ανταλλάσσουμε απόψεις. Είμαστε και συνάδελφοι και σαν μηχανικοί, έτσι. Οπότε μπορούμε να έχουμε μια άλλη είδους χημεία στην επικοινωνία. Ως μουσικός ο συντερής είναι καλός? Αυτό μου το ρώτησες και χθες. Ναι. Και σου απάντησα. Ναι, θα το λέω. Προχθές, μάλλον στο ραδιόφωνο. Ναι. Αν δεν είναι κάποιος καλός, δεν μπορεί να είναι δίπλα μας. Όχι, αλλά μπορεί να σου πει, κοιτάξτε, το μαγαζί είναι δικό μου, εγώ θα έρθω να παίξω κοντραμπάσο, ας πούμε. Νομίζω ότι τον αδικείς, γιατί πιστεύω ότι ο χαρακτήρας του δεν του επιτρέπει να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι καθόλου έτσι. Και έχει το μεγάλο πλεονέκτημα για κάθε άνθρωπο είναι να έχεις επίγνωση του τι μπορείς να κάνεις, αλλά και τι, δεν πρέπει, και τι είναι αυτό που δεν πρέπει να κάνεις. Νομίζω ότι ο Σιδερής, για όλους ισχύει αυτό, έτσι. Ναι, βέβαια, βέβαια. Νομίζω ότι ο Σιδερής το έχει απόλυτα αυτό, οπότε σου απάντησα ότι. Ωραία, είναι το πάνω, επειδή σε διέκοψα. Το τραγούδι αυτό, ποιο ήταν το τραγούδι αυτό αυτό που προλόγησε ο Σιδερής? Ήταν κάποιο συγκεκριμένο? Όχι, ήταν η φάση η οποία υπήρξε μια ανατροπή. Δηλαδή, από εκεί που λέγαμε κάτι πολύ λαϊκό, είχε πάει δηλαδή σε κάτι σε λαϊκά μονοπάτια, πιο λαϊκά μονοπάτια, κλασικά λαϊκά μονοπάτια, ναι, όλη βραδιά. Νομίζω ότι πρέπει να είπαμε το πόσο πολύ σ' αγάπησα, και ξαφνικά όλος ο κόσμος συνέχισε να τραγουδάει με τον ίδιο παλμό, με την ίδια ένταση, που το ένα με το άλλο θεωρητικά σαν ύφος δεν είχε σχέση. Εμένα αυτό μου αρέσει και το κάνω, γιατί ακριβώς πιστεύω ότι τα τραγούδια δεν έχουν ταμπέλες. Ναι. Έχουν ένα χαρακτηριστικό. Ή είναι καλά ή δεν είναι. Τώρα, είναι ρεμπέτικο, είναι λαϊκό, είναι έντεχνο, ηλίθιος όρος κατά την άποψή μου, αλλά ας το δεχθούμε, μια και τον χαρακτηρίζουν, το συζητάει πολλοί κόσμος έτσι, σαν έντεχνο. Είτε είναι ροκ, είτε είναι. Υπάρχουν καλά και κακά τραγούδια. Σημασία έχει να μην είσαι δογματικός και να θεωρείς απριόρι ότι ό,τι είναι παραδοσιακά δημοτικό. Τα παραδοσιακά είναι καλά πια, γιατί έχουν ξεφύγει στην ιστορία. Έχει ξεσκαρτάρει το πράγμα. Σωστό. Και έχουν μείνει, τώρα έχουν μείνει τα διαμάντια. Έχουν. Αλλά, ναι. Όπως και τα ρεμπέτικα, ναι, το ίδιο. Ναι. Γιατί γραφτήκαν τόσα τραγούδια, αλλά δεν μείναν όλα. Ναι. Αυτά που μείναν ήταν αυτά που έπρεπε να μείνουν. Λοιπόν, υπάρχει αξιοκρατία σε αυτόν τον τομέα. Εκεί υπάρχει, ναι, γιατί είναι τραγούδια ακριβώς τα οποία δοκιμάστηκαν διαχρονικά, ναι, ξεσκαρταρίστηκαν, περάσαν από το κόσκινο αυτό και υπάρχουν αυτά τα οποία είναι, που πρέπει να είναι. Αλλά θέλω να πω ότι πολλοί άνθρωποι έχουν ένα δογματισμό που λέει ότι τα άλλα όλα. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Και όταν συναντήσω τέτοιους ανθρώπους, απλά τους προσπερνάω. Ναι. Από τους ανθρώπους που συναντάς ή τους ανθρώπους που ακούς στο χώρο, υπάρχουν κάποιοι νέοι καλλιτέχνες που σ' αρέσουν? Φυσικά. Πρώτα απ' όλα τα νιάτα είναι ορμή, είναι δύναμη, είναι περισσότερη ελευθερία, περισσότερη τόλμη. Και υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ καλοί. Ναι, θέλω να πω κάποιοι άνθρωποι που μπορεί, ας πούμε, που ξεκίνησαν, είναι τώρα στις αρχές τους και μετά από 30 χρόνια κάποιος άλλος Μανώλης θα τους κάνει συνέντευξη, μιας και θα έχουν συνεχίσει την πορεία τους. Κάτι όπως έκανες και εσύ. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι καλοί και αξιόλογοι και ήδη κάποιοι από αυτούς έχουν γίνει γνωστοί. Ναι. Νεότεροι, δηλαδή πιο νέοι από τη δική μου γενιά. Ναι, ναι. Αν αναφερθούμε σε κάποιους, μπορούμε να πούμε, ξέρω εγώ, τον Αλκίνο, μπορούμε να πούμε το Θηβαίο, οι οποίοι πια έχουν και αυτοί μεγαλώσει, έτσι, που είναι μια γενιά, ναι, 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 μετά από μένα. Ναι. Για να είναι κάποια ονόματα που να σε καλύψει. Τώρα, υπάρχουν και κάποιοι πιο νέοι, που είδα εδώ με χαρά ότι ο Σιδερής αποφάσισε να κάνει ένα ερωτηματολόγιο με κάποιους καλλιτέχνες και να ζητήσει τη γνώμη του κόσμου, ποιους από αυτούς θέλετε να σας φέρω. Ναι. Είναι πολύ καλό αυτό. Είναι πολύ καλό δηλαδή να υπάρχει σχέση επαφής και επικοινωνίας και του χώρου που φέρνει. Σωστά, σωστά. Με τον κόσμο, γιατί
να το πω κι αλλιώς, πέρα από το γεγονός ότι ο κόσμος αυτό το εκτιμάει, αισθάνεται ότι κι αυτός είναι συμμέτοχος σε ένα παιχνίδι και μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διεργασία που γίνεται και λειτουργεί αλλιώς. Δεν είναι απλά ένας παθητικός ακροατής. Αν κάποιοι δηλαδή ψηφίσουν να έρθει, λέω ένα παράδειγμα, ο Καζούλης, ο Βασίλης, και το ψηφίσουν, δεν θα έρθουν όλοι, αλλά θα έρθουν οι περισσότεροι. Και όταν θα έρθουν, θα έχουν την ψυχολογία ότι πάμε να δούμε αυτό που εμείς επιλέξαμε. Ναι, είναι σημαντικό. Ναι. Σε κάνει συνένοχο με την καλή έννοια. Ναι, ναι. Συμμέτοχο. Συμμέτοχο, ακριβώς συμμέτοχο. Δεν έχει καμία ενοχή. Όχι, ναι. Εκεί μέσα στην πρόταση που έχει, είναι και δύο νεαρά παιδιά συνομήλικα του γιού μου. Είναι ο Παναγιώτης ο Παπαϊωάννου και ο Καραντονίου, ο Χρυσόστομος, οι οποίοι κάνουν πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Θεσσαλονικής είναι, στην Αθήνα πια είναι οι νέοι. Και επειδή τους παρακολουθώ, βλέπω ότι σιγά σιγά χτίζουν ο Παπαϊωάννου συγκεκριμένα, μια και τον αναφέρω επειδή τον ξέρω γιατί μαζί μου ξεκίνησε. Έχει συνεργαστεί και με τον Σταυριανό και ήταν ο τελευταίος τραγουδιστής του μεγάλου συνθέτη, του Μαμαγκάκη. Έτσι, αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμος. Όταν όμως έρθει εδώ, στην Οδύσσια, ηχείως, θα το μάθει αυτό. Και όταν θα το κάνει στοιχείο, όταν θα το κάνει στη Μυτιλίνη, όταν θα το κάνει στην Καρδίτσα, όλο αυτό το πράγμα, θα τους κάνει σιγά σιγά να χτίσουν αυτό που, να πια να πάρουν το χώρο που μπορούν να έχουν. Άρα εκτός από τους νεαρούς καλλιτέχνες, και ο κόσμος χρειάζεται κάποιους τέτοιους χώρους που ακούει κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν θα το βρει εύκολα. Ο κόσμος χρειάζεται τέτοιους χώρους, απλά αυτοί οι χώροι για να υπάρχουν χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια άλλη ευαισθησία, η οποία να πλησιάζει στα όρια της τρέλας, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η εποχή να μπορείς πρώτα απ' όλα να έχεις επιχείρηση. Κάνα σωστά. Γενικότερο αυτό. Γιατί ελεύθερος επαγγελματίας, που είναι και μια επιχείρηση, είμαστε στην περίοδο που τον βαράμε αλίπητα, γιατί έτσι πρέπει να βγούμε. Ξαφνικά μέχρι τώρα υπήρχε συνδοσία, τώρα εμείς είμαστε από το ένα άκρο εδώ, πάμε στο άλλο άκρο μετά. Είναι το κόκκινο πανί. Κόκκινο πανί. Άρα δηλαδή για να μπορέσεις να κρατήσεις κάτι τέτοιο, θέλει πολύ αγάπη για αυτό που κάνεις, πολύ τρέλα και πολλές εντοχές. Και δυστυχώς δεν είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που το έχουν αυτό. Οπότε όταν υπάρχουν τέτοιοι χώροι, όπως εδώ στοιχείο που έχετε την Οδύσσια, αυτό το είπα και χθες στον κόσμο, είναι καλό οι άνθρωποι που είναι κοντά σε αυτό το ύφος, όσο μπορούν και όσο τους επιτρέπουν οι οικονομικές τους δυνατότητες, για να μην παρεξηγούμε κιόλας, γιατί ο άλλος μπορεί να θέλει και να μην μπορεί να κάνει. Ναι. Και τώρα εδώ που τα λέμε, κάνω και μία πρόταση στο Σιδερί, ότι ίσως κάποια φορά να μπορέσει να καθιερωθεί και μία πολύ συγκεκριμένη ειδική μέρα που να είναι μια μέρα γενικότερης προσφοράς, στον οποίο θα προσφερθούν και καλλιτέχνες, έτσι. Ναι, κατάλαβα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι καλλιτέχνες, αν είναι να μην υπάρχει το κέρδος, κανείς δεν θα έρθει απαιτώντας το παραμικρό. Σωστά, σωστά. Πρόσφατο παράδειγμα, έπαιξα σε μια κοινωνική δομή από αυτές τις πολύ δύσκολες στη Θεσσαλονίκη και δεν ήταν ο Γιώργος, γιατί ήταν καθημερινή και ο Γιώργος στις καθημερινές είχε άλλες δεσμεύσεις, και απευθύνθηκα σε δύο άλλους συνεργάτες, τους είπα, παιδιά, θα πάμε να παίξουμε εκεί. Αφιλοκερδός. Εννοείται αφιλοκερδός. Και το συγκλονιστικό δεν είναι ότι ήρθανε, ότι κουβάλισε ο άλλος το πιάνο του, είναι ότι αφού τελειώσαμε, μου είπαν και οι δύο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που παίξαμε. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Ναι, κατάλαβα. Ότι και η προσφορά. Ναι, ναι. Απλά, πολλές φορές, ίσως αυτό δεν πρέπει να το κάνει ο Σιδερίς όμως, για να τα λέμε τα πράγματα. Πρέπει να το κάνει κάποιος άλλος φορέας εδώ πέρα, εν διάρκεια περιπτώσει. Δεν υπάρχουν φορείς, υπάρχουν στοιχείο. Ρώτησες. Θα υπάρχουν. Θα στα απαντήσω μόλις κλείσουμε. Λοιπόν, μπορούμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες για πάρα πολλά θέματα. Επειδή έχουμε και μουσικό, έχουμε και ένα μικρό έτσι, μουσικό κομμάτι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, συμπληρώσαμε τον χρόνο. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος. Θα...
νυχτοβία το φως σου έχει πάνω και σε ποιο γαλαξία να σε βρω. Έχεις ιδέα που θα βρω έπιπλα και φωτιστικά? Έχεις ιδέα που θα βρω εργαλεία και χρώματα? Έχεις ιδέα που θα βρω λευκά είδη και είδη κυκαλερίας? Έχεις ιδέα που θα βρω πλακάκια και είδη υγιεινής? Έχεις ιδέα που θα βρω μαγειρικά σκεύη και ηλεκτρικές συσκευές? Έχεις ιδέα που θα βρω αξεσουάρ αυτοκινήτου και είδη κήπου? Έχεις ιδέα που θα βρω? Μα στο ιδέα φυσικά. Δεν έχεις ιδέα τι υπάρχει εδώ. Χίος ιδέα. Το μεγάλο χιωτικό κατάστημα στο Χριστό Βαρβασίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Και τώρα, για ξεχωριστά δώρα, σκέψου ιδέα. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του καταστήματός μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία δώρων σε τιμές όνειρο. Χίος ιδέα. Πουθενά καλύτερα, πουθενά φθηνότερα. Δώρα με γούστο και άποψη, μόνο στο ιδέα. Χίος ιδέα. Το μεγάλο χιωτικό κατάστημα. Το σίδηρο. Το πιο σημαντικό κομμάτι της οικοδομής. Μια οικοδομή με σκουριασμένα σίδερα έχει πολύ μικρή διάρκεια στο χρόνο. Προμηθευτείτε τα κατάλληλα σίδερα στις κατάλληλες συνθήκες για τη δική σας οικοδομή. Μάντρα Σιδήρου, Κάπα Κουστουμπέκης και Σία, Όμικρον Έψιλον, στην περιοχή Βασιλιώνικου. Εργαζόμαστε με όλες τις καιρικές συνθήκες σε ειδικά διαμορφωμένους, στεγασμένους και προστατευμένους χώρους. Είμαστε οι μόνοι που δουλεύουμε υπό κάθε καιρικές συνθήκες. Μάντρα Σιδήρου, Κάπα Κουστουμπέκης και Σία, Όμικρον Έψιλον, στην περιοχή Βασιλιώνικου. Σύρματα για περιφράξεις, σίδηρα για μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια και πάνελ. Τα σίδερά μας βρίσκονται προστατευμένα όλο το χρόνο και εγγυώνται την καλύτερη ποιότητα στη δικιά σας οικοδομή. Μάντρα Σιδήρου, Κάπα Κουστουμπέκης και Σία, Όμικρον Έψιλον, στην περιοχή Βασιλιώνικου. Τηλέφωνο 78 408. Το καλύτερο για τη δική σας οικοδομή. Η Γιάννα Φαφαλιού για μια μοναδική βραδιά στην Οδύσσια. Σάββατο 12 Νοεμβρίου. Θα μας τραγουδήσει τραγούδια που αγαπά και αγαπάμε και θα μας κάνει να τραγουδήσουμε μαζί της. Στα Πλήκτρα, ο μόνιμος συνεργάτης της, Λευτέρης Τομάζος. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 2271-02585 και 6942-22-2250. Boxstrom. Ποιότητα και εκπληκτικές τιμές. Παπλώματα Boxstrom. Μονό 25 ευρώ, υπέρδιπλο 35 ευρώ. Μαξιλάρι ύπνου ανατομικό Boxstrom 5 ευρώ. Στρώματα College, μονό 90, ημίδιπλο 120, διπλό 150 ευρώ. Έκπτωση σε όλα τα στρώματα έως 25%. Ηλεκτρικές κουβέρτες, η διπλή από 35 ευρώ. Μοναδική ποικιλία σε κρεβάτια. Κρεβάτι διπλό ελληνικό 58 ευρώ. Καλόγυρι από 25 έως 35 ευρώ. Τραπέζι κουζίνας με 4 καθίσματα μόνο 105 ευρώ. Στον πάνω όροφο στο κατάστημά μας έπιπλα στοκ σε τιμές δώρου. Εδώ είναι απευθείας η παραγωγή. Αγοράζετε την ποιότητα που πληρώνετε και η τιμή εργοστασίου με την εγγύηση της Boxstrom. Παράδοση των εμπορευμάτων χωρίς καμία επιβάρυνση σε ολόκληρη τυχείου. Εδώ είναι Αττική, φεόντα μπάρι κι εγώ ένα παιδί. Ξαναδούμε άλλωστε νομίζω. Εδώ στοιχείο. Έτσι πως το πάμε σε λίγο νομίζω ότι θα ζητήσω κι εγώ πολιτικό άσυλο. Για να είμαι in μες τα πράγματα.
γιατί σε λίγο το πολιτικό άσυλο, ήδη δηλαδή το πολιτικό άσυλο, αρχίζει να... Να έχει ενδιαφέρον για πολύ κόσμο. Για πολύ κόσμο. Θα ήθελα, αν μπορέσουμε να δοκιμάσουμε, αν μπορέσουμε να καταγραφεί, γιατί εμένα μου αρέσει που λένε αυτό, είναι το άμα και το θάμα, και από τη στιγμή που έχουμε και τον Γιώργο εδώ και μας παρακολουθεί τόση ώρα, και αυτό που του αρέσει να κάνει είναι όπως τους περισσότερους μουσικούς. Οι περισσότεροι μουσικοί δεν θέλουν να μιλάνε. Ναι, να παίζουν. Θέλουν να παίζουν. Δηλαδή είχαμε πάει στην R3 στο Κοντραπούντο με τον Γιώργο και τον Κώστα το Ματσίγκο. Και όταν τους απίθυναν το λόγο, ήταν σαν να λέγανε ότι εντάξει, άντε τώρα, πάμε παρακάτω τώρα, τι να λέμε. Ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι. Αν μπορέσουμε να καταγράψουμε ένα... Ωραία, ωραία. Ένα τραγούδι έτσι, σαν χρώμα. Ένα-δύο. Ένα τραγούδι έτσι εδώ, να παιχτεί εδώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν, και αν κάνετε. Κάποια στιγμή, όταν είχε έρθει η κρίση, είχα βγάλει ένα από τα σλόγγαν που έβγαλα και θα πω αυτό τώρα, μια και είμαστε στη χώρα της μαστίχας. Μη μασάτε, γιατί θα μας μασίσουν. Πολύ εύκολο, πολύ καλώς φτιαγμένο, αλλά πολύ δύσκολο να περάσει στο μυαλό του κόσμου, νομίζω. Πολύ δύσκολο. Το μυαλό του ανθρώπου είναι μυστήριο, άβυσος. Δύσκολο, άβυσος. Το βλέπουμε και από τον εαυτό μας. Όταν οι ίδιοι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε και να λύσουμε προσωπικά θέματα και έχουμε διάφορα θέματα που ανά πάσα στιγμή μας προβληματίζουν, εάν διαπιστώνοντας αυτό έχεις την απέτηση ο άλλος να σου συμπεριφέρεται έτσι όπως θα νόμιζες εσύ ότι θα έπρεπε, ενώ εσύ δεν μπορείς να συμπεριφερθείς με τον εαυτό σου όπως πρέπει, αν δεν το καταλάβεις αυτό, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν. Μη μασάτε λοιπόν, για να μην μας μασίσουν. Αυτό ήταν ο Κώστας Πρατσινάκης. Παρασκευή και Σάββατο που μας πέρασε ήταν στην Οδύσσια. Η συνέντευξη βέβαια έγινε, γιατί θα έχουμε και τη δυνατότητα και στις επόμενες εμφανίσεις που θα έρθουν να σας θυμίσουμε, πέρα από τον καλλιτέχνη, και τον άνθρωπο Κώστα Πρατσινάκη. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και να είναι καλά πάντα η Χίος και όχι οι άλλες πυρκαγιές. Όμορφη πόλη, φωνές, μουσικές, απέραντοι δρόμοι, κλεμμένες ματιές. Ο ήλιος χρυσίζει, χέρια σπαρμένα. Thank you.
γίνεις δικιά μου. Πριν πέσει η νύχτα, τα χλώμα, τα φώτα πριν ρίξουν θα γίνεις δικιά μου. Η νύχτα έπεσε, τα παράθυρα κλείσαν. Η νύχτα έπεσε, οι δρόμοι μαζί με το φίλο μου τον Κώστα τον Πρατσινάκη. Θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας να μας πει λίγο και εκείνος, να γίνει γνωστός. Εγώ είμαι ήδη γνωστός. Έχουμε μια μαντινάδα εσύ. Μια μαντινάδα θα σας πω για τη Βαγγελίτσα. Με φάγε μπαμπέσικα. Μην το πεις. Η οποία αποδείχθηκε πως είναι... Πρόσεξε τι θα πεις και κομμύριο. Μια μαντινάδα θα σας πω για τη μικρή τη Βαγγελίτσα. Μπορείς να πεις σε κάποιον άλλον ποια μαντινάδα. Το Βαγγελίτσα όμως κάνει ομοιοκαταληξία. Ναι, αλλά επειδή μπορεί να μην μας αρέσει, πες και διάλειμμα. Πες μία για τον Έλο που θα το δει όλο αυτό. Το έχεις. Μια μαντινάδα θα σας πω για το μικρό τον Έλο. Πάμε, σε καλό δρόμο. Που αν τον αφήσεις όλα αυτά, τα έκανε... Ακατάλληλη είναι. Έλα, στήσε να τελειώνουμε. Τράβησε τον κύριο. Έχεις πολλές αυτές, ρε. Ταλέντα. Πολλά ταλέντα, κύριο. Κλειστές είναι βρεούρια, όχι ακούς, αυτό είναι κακό. Μπούμα ακούς. Πρέπει να βάλεις τον μπρος πίσω. Για βάλεις τον μπρος πίσω να κάνουμε ένα τσεκ. Παιδιά δεν το έχει βάλει το μικρόφωνο. Έχει. Ένα. Εδώ... Είμαστε μαζί. Τι? Ένα.
Ένα. Ούτε γραμμές έχεις. Γραμμές έχω ήδη τελευταία. Τα ακουστικά σου φαίνεται με λόγια. Άμα τα βάλουμε στα πέτα. Έλα. Κοντά μας έχουμε σήμερα έναν μεγάλο καλλιτέχνη, αρσιβαρίστα και καντιλανάφτη στη Μητρόπολη Αθηνών. Έχουμε μαζί μας τον κύριο... Ακούγεται? Έχουμε μαζί μας τον κύριο Νέλο Πινέλο, γνωστό καλλιτέχνη, ομοφιλόφιλο υδραυλικό από τη Μυτιλίνη. Εντάξει. Είμαι πολύ ψηλή για πιάνο. Καλέ, κάτσε κάτω. Κεφάλι στο γαντάκι. Έλα, σοβαρέψου. Μαζί, για λίγες παραστάσεις. Πες, έλα, έλα. Ο Τσιγκάνος. Παίξε, Τσιγκάνο, παίξε. Αυτό που κάνω με τα μαλλιά. Τι γράφει. Να. Αυτό. Αυτό που κάνω με τα μαλλιά, ρε παιδί μου, οι πιανίστες που βγάζουν την ένταση και που να έχει. Έχει και μαλλιά, μπορεί να πει. Ναι, αλλά πώς να το κάνω. Αν το κάνω δύο φορές, θα χτυπήσω στο τέλος. Χτύπα μια να με συνειδητοποιηθεί, να γλιτώσω. Έτσι γίνεται εδώ, μωρέ. Και με βάλατε στο σημάδι. Λαγός είμαι, είπε κάτω. Αναισθησιοποιηθείς. Δεν υποφέρονται. Το σίδηρο, το πιο σημαντικό κομμάτι της οικοδομής. Μια οικοδομή με σκουριασμένα σίδερα έχει πολύ μικρή διάρκεια στο χρόνο. Προμηθευτείτε τα κατάλληλα σίδερα στις κατάλληλες συνθήκες για τη δική σας οικοδομή. Μάντρα Σιδήρου, Κάπα Κουστούμπέκης και Σία, Όμικρον Έψιλον, στην περιοχή Βασιλιώνικου. Εργαζόμαστε με όλες τις καιρικές συνθήκες σε ειδικά διαμορφωμένους, στεγασμένους και προστατευμένους χώρους. Είμαστε οι μόνοι που δουλεύουμε υπό κάθε καιρικές συνθήκες. Μάντρα Σιδήρου, Κάπα Κουστούμπέκης και Σία, Όμικρον Έψιλον, στην περιοχή Βασιλιώνικου. Σύρματα για περιφράξεις, σίδηρα για μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια και πάνελ. Τα σίδερά μας βρίσκονται προστατευμένα όλο το χρόνο και εγγυώνται την καλύτερη ποιότητα στη δικιά σας οικοδομή. Μάντρα Σιδήρου, Κάπα Κουστούμπέκης και Σία, Όμικρον Έψιλον, στην περιοχή Βασιλιώνικου. Τηλέφωνο 78-408. Το καλύτερο για τη δική σας οικοδομή. Ελάτε το Σάββατο 12 Νοεμβρίου στο Χάραμα. Μια μοναδική κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη και την ορχήστρα του. Σάββατο 12 Νοεμβρίου στο Χάραμα. Ο Νίκος Ζωηδάκης θα είναι μαζί σας για ένα ανεπανάληπτο βράδυ.
τιμή εισόδου με φαγητό 20 ευρώ. Κάντε τις κρατήσεις σας τώρα στο 6932-109-775 και 2271-041-057. Ο Νίκος Ζωηδάκης το Σάββατο 12 Νοεμβρίου στο Χάραμα. Γιάννα Φαφαλιού για μια μοναδική βραδιά στην Οδύσσια. Σάββατο 12 Νοεμβρίου. Θα μας τραγουδήσει τραγούδια που αγαπά και αγαπάμε και θα μας κάνει να τραγουδήσουμε μαζί της. Στα Πλήκτρα, ο μόνιμος συνεργάτης της, Λευτέρης Τομάζος. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 2271-02585 και 6942-22250. Το Bookstrom προσαρμόζεται και κρατά το σώμα ανατομικά. Bookstrom, για να ξέρετε που κοιμάστε. Κοιμηθείτε ήρεμα και ονειρευτείτε τα καλύτερα. Box Strom. Ονειρεμένο στρώμα. Και τώρα στην αεροπόρου Ροδοκανάκη 40, στη βιοτεχνία χειροποίητων στρωμάτων Box Strom, αναλαμβάνουμε να επισκευάσουμε το παλιό σας στρώμα και να του δώσουμε επιπλέον ζωή. Do you believe in magic? If so, we ain't gotta chill. Nah, ain't no trick, but you know I got a copper feel. Τηλέφωνο 22710-20288. Box Strom, ένα μεγάλο όνομα και στο χώρο των επίπλων. Ελάτε σε εμάς και δείτε από τις μοναδικές συλλογές σε όλα τα έπιπλα σπιτιού. Κρεβατοκάμερες, τραπεζαρίες, παιδικά δωμάτια, σε ένα διόροφο μεγάλο κατάστημα που σας προσφέρει λύσεις για το σπίτι. Box Strom και στο έπιπλο. Και ένα χάος δυνατό. 1, 2, 3. Ένα, δύο, τρία. Φίλοι μου, γεια σας. Καλή ημέρα να έχουμε. Το θέμα μας και σήμερα είναι το ίδιο. Τελειώνει το 16, έρχεται το 17. Με πλήθος καταιγισμό φόρων, ό,τι φάγαμε μέχρι τώρα δεν ήταν τίποτα. Τώρα έρχονται οι φόροι. Και τώρα θέλει προσοχή. Λοιπόν, έλα, πέρασαμε απέναντι. Οι Ευρωπαίοι εδώ, οι οδηγοί μας. Λοιπόν, φίλοι μου, γεια σας. Γύρισμα, χάος 14 περίοδος. Το θέμα μας το ίδιο, η νέοι φόροι, η νέα φοροκαταιγίδα που έρχεται μέσα στο 17. Καφές, τσιγάρα, πετρέλαιο, τέλη κυκλοφορίας, φαγητό, ποτά και ρούχα. Όλα τα άλλα θα παραμείνουν οι τιμές όσες έχουν. Σε αυτά θα δοθεί μια... θα γίνει μια μικρή αύξηση. Λοιπόν, πάμε τη βόλτα μας, να δούμε ποια είναι η άποψη του κόσμου. Χαίρετε, να σας ρωτήσουμε για τους νέους φόρους που ετοιμάζονται, τι έχετε να πείτε? Τι να πω. Στον καφέ, πίνετε καφέ? Πίνω. Θα πάρει πάνω. Στα τσιγάρα, αυτοκίνητο, στα τέλη κυκλοφορίας. Και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ωραία, και τι να κάνουμε, ρε παιδιά, αφού τα δεχόμαστε όλα. Αδιαμαρτύρητα. Θα μειωθούν και λίγο οι συντάξεις. Γιατί είναι πολλά, λέει, και δεν ξέρει ο κόσμος τι θα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε, έτσι, μπράβο, ναι. Γελάμε γιατί, γελάμε για να μην κλέβει. Για να μην κλέβει. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Εδώ τα παιδιά, τι έχετε να πείτε για τους καινούριους φόρους? Α, μιλάς στο τηλέφωνο. Εδώ, Γιάννη, τι έχεις να μας πεις για τους φόρους καινούριους? Δεν θέλει.
Δεν έχει... Δεν έχει θεωρία. Δεν υπάρχει θεωρία. Σήμερα. Χαίρετε. Για τις αυξήσεις στον καφέ πληροφορηθήκατε? Όχι. Είναι στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Καφέ, τσιγάρα, πετρέλαιο, τέλη κυκλοφορίας, φαΐ και ρούχα. Εντάξει, δεν το ξέρω. Ο καφές, ο ακαβούρδισος, 2 ευρώ το κιλό, 3 ο καβουρδισμένος, 4 ο στιγμιαίος. Ο ακαβούρδισος ποιος είναι, παιδιά, υπάρχει και ακαβούρδιστος. Ναι, ο κόκκος. Πουλιέται και ακαβούρδιστος. Ο κόκκος. Δηλαδή, μόλις βγει από το δέντρο. Ο ψημένος κόκκος, ναι. Συγγνώμη, να δώσω ρέστα. Ναι, ναι, δώστε ρέστα. Θα το μετακυλήσετε εσείς τώρα το... Ναι, βέβαια. Σοβαρά. Καφές. Πίνεις καφέ εσύ? Βεβαίως. Καπνίζεις? Όχι, ποτέ. Τη γλίτωσε εσένα. Αυτοκίνητο έχεις? Έχω. Τα τέλη πάνω? Ναι. Πετρέλαιο βάζεις? Ναι. Έχω. Πάνω το πετρέλαιο? Ναι. Αυτά. Φτάνουν, είναι αρκετά. Δεν θέλουμε άλλα. Τι έχετε να πείτε? Τι να πούμε. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Υπομονή θα κάνουμε. Τι γίνεται να κάνουμε υπομονή? Υγεία να έχουμε, να δουλεύουμε, να πληρώνουμε τους φόρους. Υγεία να έχουμε, αλλά να έχουμε και δουλειά. Ποιο? Δεν φτάνουμε να πληρώνουμε. Όπως πάει το πράγμα. Για να βάζουν και άλλος πρέπει να έχουμε. Επειδή όλοι να ζορίζονταν, ακριβώς γι' αυτό του βάλαμε παραπάνω. Για να ζορίζεται περισσότερο. Δεν βγαίνει άκρη. Και έρχεται και το ΦΠΑ 1η του Γενάρη. Πάρτε να έχετε. Πάρτε να έχετε. Αυτό τι σημαίνει τώρα εδώ? Τι σημαίνει? Πλήρη αδιαφορία. Μία αύξηση για να μπορέσει μία επιχείρηση. Πλήρη αδιαφορία, πλήρη χωρισμός από το λαό. Δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στην κοινωνία. Απλώς ξέρουμε να βάζουμε φόρους ή να ζητάμε από το λαό πράγματα. Τίποτα άλλο. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει, τίποτα. Ούτε δίνουμε κάποια σημασία. Μιλάω τώρα για τους κυβερνώντες. Οι εκπρόσωποι τους εδώ όμως. Ποιοι είναι? Οι βουλευτές. Ποιοι? Τον είδατε? Πούντους. Μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε. Τέλος πάντων, παιδιά. Γεροί να είμαστε. Γεροί να είμαστε να δουλεύουμε. Τι έχετε να πείτε για την αύξηση? Θα πάρουν αύξηση πάνω τα προϊόντα. Καλά είναι. Αύξηση τα προϊόντα, εμείς οι μισθοί κάτω και οι συντάξεις. Οι συντάξεις θα πάρουν κάτω γιατί είναι, λέει, πολλά τα λεφτά και δεν μπορείτε να τα διαχειριστείτε. Και εσύ να μου κάνεις τη χάρη να μην ανακατεύεσαι τις δουλειές των ανδρών. Ο Καρούμπαλος το λέει αυτό. Πώς σε λένε, ναι, κάπου. Καρούμπαλος. Δηλαδή είσαι δυσαρεστημένος? Τι θέλει να με ευχάρισε έναν άλλο Μανώλη. Με τον Καρούμπαλο και τον άλλο το. Πώς το λένε, το. Το Καμένο. Και ο Καμένος και ο Άκαπος. Ναι, ήρθε πάντως ο Τσαμπονάρης, ο άλλος. Ήρθε. Ήτανε με τα στρατιωτικά του, με το. Ο άνθρωπος ήρθε να κάνει. Για πολεμά για μας. Για πολεμά. Για να μην έρθει ο Σουλτάνος από πέρα. Θα έρθει στρατό στα νησιά, θα κατέβει και ο Πούτιν εδώ να μας. Και θα είμαστε στη. Λιγάκι τον Πούτιν. Ναι. Άσε να πάνε. Τι να πει και ο Καμένος ο κόσμος. Τι να πει και ο κόσμος. Α, έλα εδώ. Έλα εδώ. Έρχεται αύξηση στον καφέ. Εσύ είσαι εδώ καφέκο τέτοιος. Το έχεις πληροφορηθεί? Ναι, βέβαια. 2 ευρώ θα πάρει πάνω ο ακαβούρδιστος. Μπράβο. 3 ο καβουρδισμένος. Δεν το ξέρουμε ακόμα αυτό. Και 4 στιγμιαίος. Θα έχουμε αύξηση, έτσι λένε, από 1η του 17. Αύξηση θα έχουμε και στη Λιανική. Εννοείται. Άμα πάει όμως, δεν θα αυξηθεί και η Λιανική. Και μετά θα είναι και το ΦΠΑ που θα πάει 23. Το ΦΠΑ. Ο καφές τώρα είναι, φαντάζομαι, στο 17, έτσι. 17. Είναι πολυτελείας. 17. Θα πάει στο 24. Ή θα γυρίσουμε να κάνουμε καφέ σαν και παλιά από. Τι κάνανε παλιά? Το γουδί και με το. Με τι, και τι χτυπώ, ότι. Τι να κάνουμε, Μανώλη. Υγεία να έχουμε, να πληρώνουμε τους φόρους μας. Εντάξει, οι άνθρωποι πέσει, πολεμούν να μας. Αν πέσει λίγο η κατανάλωσή του, εντάξει, τον καφέ θα τον πάρουν. Τι να κάνουμε τώρα. Μα ξέρω εγώ πια. Τι τον να καφέ. Κάνουμε. Ελπίζουμε να. Ελάτε, καλέ, φεύγουμε, ελάτε. Ελάτε, φεύγουμε. Θα διώξουμε και τον κόσμο. Παφύγουμε. Κάτσε, αφύγουμε, γιατί σου διώξαμε τώρα. Ελάτε, φύγαμε. Ελάτε, μπείτε. Μην διώχνουμε και τον κόσμο και θα μας δίνουν μετά.
Κάποιος έφαγε τ' αυγό. Καρπούζια. Παιδιά, με τέτοια ζέστη που έχει, την πρωτοχρονιά το φλουρί, θα το βάλουμε σε καρπούζι. Με τέτοια ζέστη που έχει, μέσα σε καρπούζι. Γιατί έθες, τι έχεις κάνει. Νάτα. Άσε ρε. Γεια σου. Θέλα το φρεσκό. Ψάρι έχουμε φοβερή παραγωγή πάντως. Αυτή η παραγωγή στην κατανάλωση. Με βλέπει να τρώω ρε φίλε, μόνο τα παράγωνα. Θα μιλήσουμε εδώ με τον κύριο Τσιπούρα. Έχει πέσει η κατανάλωση. Μετά τις 15 του Σεπτέμβρη. Γιατί με την ημερομηνία πάει. Βέβαια. Σκάσαν τα μπιλιετάκια του έμφυα μετά. Τέλος Σεπτέμβρη. Και κόψε το φαΐ. Αρχές Σεπτέμβρη με τέλος Σεπτέμβρη, ναι. Τι λέει ρε φίλε. Και το φαΐ. Και το φαΐ. Τα άλλα τα έχει κόψει. Περίμενε. Στην απόδειξη το ψάρι τι ΦΠΑ έχει. 9. 9. 9. Και θα πάει. Η γαρίδα πάει στα 16 και κάποια. Βρε το ψάρι του λαού. Τα περισσότερα ψάρια, τα 9 στα 10 πάνε στο 9%. Πάνε στο 9. Στο 9. Όχι, είναι, από πρώτη πρώτου. Είναι στο 9. Ναι, τώρα είναι στο 9. Από πρώτη πρώτου. Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ακούω πως ανέβει τώρα. Θα δείξει. Άμα πάμε στο 23 της Αθήνας θα πάμε. Τελειώσαμε. 24 πια και η Αθήνα 24. Ε, τελειώσαμε. Εγώ θα πάρω την ταμιακή και πάω την βάλω στα σκαλάκια. Εκτός αν απορροφήσετε το ΦΠΑ. Να την απορροφήσει η εφορία. Μαζί τα μεγαλώνουμε. Σωστό. Μαζί τα μεγαλώνουμε. Οι άνθρωποι άδω απορρόφα. Μαζί τα μεγαλώνουμε. Τα ψάρια, ε. Και έρχεται μετά η εφορία. Λες και ήταν μαζί μέσα στη θάλασσα και στο αλάτι. Ας μας δώσει πίσω την επιστροφή του ΦΠΑ από τις εξαγωγές πρώτα. Λοιπόν, διακοπή λόγω ήχου είχαμε ένα πρόβλημα με τις μπαταρίες. Τι είναι αυτό με το φόρο, το ΦΠΑ των εξαγωγών. Τίποτα λέει για το ΦΠΑ συνέχεια να ανεβάσει, αλλά το δικό μας δεν μας το επιστρέφει πίσω. Δηλαδή, σε όλα τα μέρη του κόσμου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, στις εξαγωγές ΦΠΑ δεν μπαίνει πάνω στο τιμολόγιο. Εξάγεται όπως είναι με την αξία του, διότι κανείς δεν το αποδίδει, κανείς δεν το εισπράττει στην εξαγωγή. Εμάς το ελληνικό κράτος έχει κάνει παγκόσμια πρωτοτυπία στις εξαγωγές για να καταλαβαίνετε, και όταν στέλνουμε ένα ψάρι π.χ. στην Ιταλία, εμείς από εδώ, μια τσιπούρα. Ναι. Πληρώνουμε ΦΠΑ, το βάζουμε το ΦΠΑ επάνω, πάμε το αποδίδουμε και όταν αποδείξουμε μετά με τα τιμολόγια ότι έφτασε το ψάρι στην Ιταλία, πάμε και παίρνουμε πίσω αυτό το ΦΠΑ. Α, σωστά, γιατί αυτό. Δεν πιστεύει ότι εμείς θα κάνουμε εξαγωγή ο Έλληνας νομοθέτης και λέει πλήρωσε το ΣΥ από την αρχή και όταν αποδείξω ότι το πήγε στην Ιταλία, έλα στο δόκο πίσω. Το έλα στο δόκο πίσω. Γιατί, αυτά με παραστατικά δεν φεύγουν. Βέβαια, τα πάντα. Ωραία. Τα πάντα. Αλλά αφού, όταν σου πει να το δώσει πίσω. Αλλά στην ουσία, όταν του πει ότι έλα να μου το δώσει πίσω το ΦΠΑ που εσύ μου έβαλε να το πληρώνω. Σου λέει. 2 χρόνια, 3 χρόνια, 4 χρόνια. Και στην ουσία με αυτόν τον τρόπο δανείζεται από όλες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Αντί να τις υποστηρίζει, δανείζεται κιόλας το κράτος. Άτοκα. Άτοκα. Λοιπόν, έλα και να ξέρει. Μετά τα πάνε να τα πάρει πίσω, σου λέει α χρωστούσε λίγο να τα πατσίσουμε. Α, σωστό. Πολύ μάγκα. Γεια σα. Έλληνα. Όχι από Αμερική, είμαι, αλλά μην. Αλλά δεν θέλετε να μιλήσετε. Όχι, ωραία. Εδώ με την κοπέλα. Θα εισαγωγή κοπελών. Δώσ' μου μια αγκαλιά. Μοναξιά να μην νιώθω. Από την Πελοπόννησο. Ναι. Και τι κάνετε εδώ. Σπουδάζετε. Όχι, ήρθα να δω το αγόρι μου. Το αγόρι σου. Ποιο αυτά τέσσερα είναι το αγόρι σου. Ο μικρότερος. Με το μουστάκι. Το μικρότερο. Α, ο μικρότερο. Γιατί μουστάκι έχει και ο Όχι. Α, είσαι. Ερωτική μετανάστρια. Ερωτική μετανάστρια. Ρε εσύ, είσαι ερωτεύσιμο, είσαι. Καλά, και πού το πέτυχες το. Σπουδάζαμε μαζί στη Λάρισα. Α, Πελοπόννησο, Χίο, στη Λάρισα. Και ήρθαμε το... εδώ, ναι. Εντάξει, τώρα εδώ θα μείνεις, έτσι. Λες, ε. Φαντάζομαι ότι σαν τυχείο, αν και από εκεί που είσαι είναι πολύ ωραία, αυτή τη Μητσάνα είναι μας πολύ είπες, ωραία, ναι. Είναι πολύ αλλά ωραία, μένω μέρος. Στην Αθήνα, αυτό σου έλεγα. Αλλά μένεις στην Αθήνα, ναι. Είναι ο μπαμπάς από την Πελοπόννησο. Ναι. Και η μαμά. Η μαμά από τη Λάρισα. Και η μαμά από την Πελοπόννησο. Στη Λάρισα τι έκανες. Σπούδασα κι εγώ. Σπούδασα. Ναι. Σπούδατε. Μπράβο. Καλή, η ώρα είναι καλή. Έχετε βάλει τίποτα ακόμα. Όχι ακόμα. Τούτο εδώ είναι το δύσκολο. Παιδιά, γεια σας, γεια σας. Ερωτική μετανάστηση.
Φόρη, φόρη, φόρη. Άντε ρε παιδιά. Χάος. 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 Άντε ρε παιδιά. Χάος. 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 Στην Κιβωτό του κόσμου βοηθάμε τα παιδιά και τις μητέρες τους να ξαναγράψουν τις ιστορίες τους. Ενισχύστε κι εσείς το έργο της Κιβωτού και δώστε τους την ευκαιρία να ζήσουν με αξιοπρέπεια, ελπίζοντας ένα μέλλον πιο φωτεινό. Κάθε χρόνο στη χώρα μας γεννιούνται χιλιάδες γατάκια και κουταβάκια. Τα περισσότερα από αυτά είναι ανεπιθύμητα και καταλήγουν στο δρόμο. Αυτό σημαίνει χιλιάδες αδέσποτα ζώα κάθε χρόνο, αφού ένα μόνο αδέσποτο γατί ή σκυλί μπορεί να γεννήσει έως και 25 γατάκια ή κουτάβια το χρόνο. Υπάρχει λύση. Μπορείς να σταματήσεις το ατύχημα πριν ακόμα συμβεί. Βοήθησε στη μείωση του αδέσποτου πληθυσμού. Στήρωσε το ζώο σου.